Τούτες τις μέρες, κυρίες και κύριοι, το μυαλό και η καρδιά μας είναι με τους δοκιμαζόμενους γείτονες λαούς της Τουρκίας και της Συρίας που δοκιμάζονται από το φωνικό σεισμό. Τούτες τις μέρες όμως φανερώνεται και κάτι άλλο, ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Στο νομοσχέδιο τώρα, με το οποίο καταρχάς ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 1828, με την οποία προβλέπεται η διαδικασία άσκησης δικαστικών αγωγών για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. Ωστόσο, στο νομοσχέδιο υπάρχουν και άλλες διατάξεις σημαντικές για τις λαϊκές οικογένειες. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Με αυτές λοιπόν τις αντιπροσωπευτικές αγωγές εναντίον εμπόρων οι οποίοι παραβιάζουν την ευρωενωσιακή ή εθνική νομοθεσία για τους καταναλωτές σε ένα ή και περισσότερα κράτη-μέλη, οργανισμοί όπως οι ενώσεις παραδείγματος χάρη καταναλωτών θα μπορούν να ζητούν μέτρα διόρθωσης, αποκατάστασης καθώς και αποζημιώσεις για τους καταναλωτές οι οποίοι υπέστησαν ζημία. Προσέξτε όμως, το δικαίωμα αυτό στις αντιπροσωπευτικές αγωγές δεν το έχουν όλες οι κοινωνικές οργανώσεις. Δεν το έχουν καν όλες οι οργανώσεις των καταναλωτών, παρά μόνο όσες από αυτές είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό Νομιμοποιούμενων Φορέων για την Άσκηση Αντιπροσωπευτικών Αγωγών, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς, όπως χαρακτηριστικά γράφεται στο 5ο άρθρο του νομοσχεδίου, η εγγραφή των ενώσεων καταναλωτών στο εν λόγω Μητρό αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών στην Ελλάδα. Και όλο αυτό στο όνομα τάχα της ανεξαρτησίας τους από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι λεγόμενες αντιπροσωπευτικές ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες νομιμοποιούνται στην άσκηση συλλογικών αντιπροσωπευτικών αγωγών, δεν είναι όλες όσες έχουν συσταθεί με βάση τον αστικό κώδικα και αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση, αλλά είναι μονάχα όσες από αυτές αναγνωρίζονται και με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και εγγράφονται στο σχετικό του Μητρό. Άρα δηλαδή, μονάχα όσες εξασφαλίζουν την έγκριση του Υπουργείου, κάτι που σημαίνει βέβαια και την ουσιαστική τους εξάρτηση από το κράτος. Άρα και η όποια, η δήθεν λέμε εμείς, προστασία των καταναλωτών μέσω αυτών των αγωγών τελεί και αυτή υπό τον άμεσο έλεγχο και την έγκριση του κράτους. Για να σταθούμε όμως λίγο σε αυτή την προστασία του καταναλωτή και να ρωτήσουμε, μπορεί άραγε το σύστημα το καπιταλιστικό, το σύστημα της οικονομίας της αγοράς που έχει ως θεό του την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου, μπορεί να φέρνει όλο και περισσότερα κέρδη στους καπιταλιστές και ταυτόχρονα να προστατεύει και τον καταναλωτή, το εισόδημά του και την ποιότητα των προϊόντων? Η απάντηση βεβαίως δίνεται κάθε μέρα, πιο δυνατά μάλιστα τον τελευταίο καιρό της ακρίβειας, και είναι βέβαια ένα μεγαλοπρεπές όχι. Αυτό όμως καθόλου δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της έχουν παραιτηθεί από την προσπάθεια να καλλιεργούν αυταπάτες στους εργαζόμενους και τους λαϊκούς καταναλωτές για την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλους εκείνους τους ενιαίους κανόνες που λειτουργούν δήθεν υπέρ των καταναλωτών. Τι επιδιώκεται? Μα τι άλλο από τη διαχείριση και την εκτόνωση τελικά της λαϊκής δυσαρέσκειας από όλα αυτά τα παράδεκτα φαινόμενα ακρίβειας και φτώχειας τα οποία ζούμε. Φαινόμενα τα οποία το σύστημά σας τα αναπαράγει διαρκώς, καθώς αυτά είναι σύμφυτα με τον καπιταλισμό, χωρίς στην ουσία να υπάρχει καμία, μα καμία προστασία των λαϊκών νοικοκυριών. Άλλωστε είναι σε όλους γνωστή η ανυπαρξία ελεγκτικών κρατικών μηχανισμών που να επιλαμβάνονται των καταγγελιών των καταναλωτών, όπως βέβαια είναι γνωστά και το δυσβάστακτο, το απαγορευτικό επί της ουσίας κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους. Αλήθεια, για ποια προστασία του καταναλωτή γίνεται λόγος όταν όλοι σας εδώ ευθυγραμμίζεστε με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας και όλων των κλάδων, μόνο και μόνο για να δημιουργηθούν νέα κερδοφόρα επιχειρηματικά πεδία για το κεφάλαιο?
Ποιον ωφελούν τελικά αυτές οι πολιτικές? Τους λαούς που βυθίζονται στη φτώχεια και το κρύο ή τα μονοπόλια που γιγαντώνονται και τους επιχειρηματικούς ομίλους που συγκεντρώνουν όλη σχεδόν την αγορά στα χέρια τους? Εν τέλει, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εσείς και τα υπόλοιπα βεβαίως αστικά κόμματα που την υποστηρίζουν αποσιωπάτε συνειδητά ότι αυτή η ελεύθερη, η απελευθερωμένη αγορά είναι ταυτισμένη με το κυνήγι του κέρδους, μα και τις ανατιμήσεις, γιατί κέρδος και ανατιμήσεις είναι αδέρφια δίδυμα που πυροδοτούν την ακρίβεια. Και εδώ οφείλεται όλοι σας, όλοι εσείς που έχετε κορώνα στο κεφάλι σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καπιταλιστικό κέρδος, οφείλεται να δώσετε μια εξήγηση στο λαό. Εσείς δεν ήσασταν όλοι που μας λέγατε ότι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με εκείνη την περιβόητη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο ότι θα έβλεπε όφελος ο λαός? Η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έχει σχεδόν συντελεστεί. Οι ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε, εδώ και καιρό κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας. Πού είναι αλήθεια αυτό το όφελος που λέγατε? Στους πράσινους καπιταλιστές της ενέργειας και τους εφοπλιστές, ναι. Ο λαός όμως όχι μόνο δεν είδε κάποιο όφελος, αλλά είδε την ενεργειακή του φτώχεια να μεγαλώνει και τους λογαριασμούς του να πάνε στα ύψη. Εσείς όλοι πάλι, όλοι, και η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, δεν λέγατε ότι ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές στα προϊόντα και θα τα κάνει πιο ελκυστικά και πιο φθηνά αυτά τα προϊόντα? Βλέπετε εσείς αυτόν τον ανταγωνισμό στην ενέργεια και στα υπόλοιπα προϊόντα να επιβεβαιώνει αυτό που λέγατε στο λαό? Μια ματιά να ρίξει νομίζω κανείς και στη χώρα μας αλλά και παντού στις αγορές τις απελευθερωμένες, με το επιχείρημα ότι ο ανταγωνισμός θα λειτουργούσε τάχα προς όφελος των καταναλωτών, αρκεί για να διαπιστώσει το προφανές, ότι η ακρίβεια θερίζει και οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών εκτινάχθηκαν στα ύψη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μα γιατί ο ανταγωνισμός στην πραγματικότητα είναι η κινητήρια δύναμη της καπιταλιστικής οικονομίας και της ανάπτυξης. Είτε αυτός ο ανταγωνισμός είναι υγιής, όπως τον θέλει και τον πλασάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι αθέμητος. Συνήθως βέβαια είναι και τα δύο, γιατί αυτός ο ανταγωνισμός έχει στόχο την εξασφάλιση στην πραγματικότητα του μέγιστου δυνατού κέρδους για τις μεγάλες επιχειρήσεις, και αυτό βέβαια δεν έχει την παραμικρή σχέση με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, των λαϊκών καταναλωτών, οι οποίοι έχουν βεβαίως και το πρόβλημα. Και αν κατά καιρούς αναγκάζεστε από τα πράγματα, όπως τώρα σε περιόδους έξαρσης της ακρίβειας και κάτω από την πίεση της αγανάκτησης των λαϊκών στρωμάτων, να παραδεχτείτε ότι υπάρχει ακρίβεια, επιχειρείτε απλώς να θολώσετε τα νερά με κάτι δίθεν μέτρα ελέγχου της αγοράς, με κάτι πας της κοροϊδίας και κάτι καλάθια του νοικοκυριού που ευλογούν τη φτώχεια και τίποτα παραπάνω, αφού στην πραγματικότητα όλα αυτά καμία σχέση δεν έχουν με οποιαδήποτε αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς δεν αγγίζουν ούτε τρίχα από τα τρελά κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Η ακρίβεια όμως ούτε φυσικό φαινόμενο είναι, ούτε ουρανοκατέβατη, ούτε προέκυψε με την πανδημία ή τον πόλεμο από την Ουκρανία στην Ουκρανία, ούτε γενικώς προκύπτει από κάποιους λάθος χειρισμούς. Η ακρίβεια είναι συστατικό φαινόμενο της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι το αθρηστικό αποτέλεσμα στη χώρα μας από το χτύπημα στους μισθούς που έφεραν οι νόμοι Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, Βρούτσια Χτσιόγλου, ο νόμος Χατζηδάκη, με το βασικό μισθό να είναι ακόμη στα επίπεδα που ήταν το 2008, πριν 15 ολόκληρα χρόνια, από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, από τη φορολογία του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ, που τον πήγατε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στα ύψη, από την ανεργία, από τον πληθωρισμό που τρέχει με πάνω από 10% στα βασικά είδη διατροφής, από την εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας που αναγκάζει τη λαϊκή οικογένεια να ξεπαραδιάζεται. Αυτά όλα είναι τα αποτελέσματα της δικής σας πολιτικής και αυτά είναι που δημιουργούν ένα εφιαλτικό σκηνικό επιβίωσης στις λαϊκές οικογένειες. Την ίδια στιγμή
η κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απορρίπτεται τις προτάσεις νόμου του ΚΚΕ που είναι πραγματικές ανάσες για το λαό, όπως είναι να καταργηθούν τώρα οι ρήτρα αναπροσαρμογής, να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας που αποτελεί το βασίλειο της κερδοσκοπίας και της ακρίβειας, να καταργηθούν τα πράσινα χαράτσια, να καταργηθούν όλοι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, όπως και ο ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί τελικά, ξέρετε, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί μονοπωλιακοί όμιλοι δεν σκιάζονται από κάτι τέτοιες οδηγίες σαν αυτή που ψηφίζεται σήμερα. Και εδώ σας παραπέμπουμε στην ανακοίνωση του ΣΕΒ με το πόσο φιλικά και θετικά στέκεται απέναντι στο νομοσχέδιο. Δεν σκιάζονται λοιπόν από κάτι τέτοιες οδηγίες, ούτε σκιάζονται από τις ποινές ή τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα κέρδη που αποκομίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι από την παραβίαση των κανόνων είναι πολλαπλάσια από αυτά που πληρώνουν ως πρόστιμα, αφού και η νομοθεσία και συνολικά το σύστημα λειτουργεί προς όφελός τους με χίλιους δυο τρόπους. Ούτε βέβαια οι εργαζόμενοι, λέμε εμείς, έχουν να περιμένουν τίποτα από ευρωπαϊκές οδηγίες και ιδίως με τη στρατηγική της απελευθέρωσης των ιδιωτικοποιήσεων, της ανάπτυξης των λίγων σε βάρος της πλειοψηφίας. Στο νομοσχέδιο τώρα υπάρχουν και δύο άρθρα, το 18 και το 19, τα οποία επιχειρούν δια της πλαγίας, δια των δημάρχων, την πλήρη ουσιαστικά κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Τα δύο αυτά άρθρα, τα οποία και καταψηφίζουμε φυσικά, έρχονται να χειροτερεύσουν ακόμα περισσότερο την νομοθεσία σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Αποτελούν ένα ακόμα σοβαρό πλήγμα στην κυριακάτικη αργία και χρειάζεται πολύ μεγάλο θράσος χιλίων ταρτούφων να έρχεται εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και να παριστάνει τον προστάτη της κυριακάτικης αργίας. Ποιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατακρεούργησε 16 ολόκληρες Κυριακές την αργία αυτών των Κυριακών. Είναι ξεκάθαρο ότι στόχος και αυτής της κυβέρνησης, όπως και της προηγούμενης, είναι η εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου εμπορικού κεφαλαίου, χτυπώντας ακόμα πιο άγρια τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στο εμπόριο, αλλά και πλήττοντας τα μικρά εμπορικά καταστήματα που δεν βλέπουν τίποτα σχεδόν στο τζίρο τους, ενώ χειροτερεύουν οι όροι δουλειάς των αυτοαπασχολούμενων που αναγκάζονται να φτάνουν στα όρια της φυσικής τους εξόντωσης προκειμένου να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα. Πέρα από το ότι δεν υπάρχει το παραμικρό όφελος για τους καταναλωτές, στο όνομα των οποίων υποτίθεται καταργείται η αργία της Κυριακής, καθώς όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε από τους φορείς, χρόνος υπάρχει, χρήμα δεν υπάρχει για την πλειοψηφία των καταναλωτών, άρα από την πλήρη, ουσιαστικά πλήρη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, ωφελημένοι βγαίνουν ποιοι? Βγαίνουν και πάλι οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες των κεντρικών εμπορικών δρόμων και όχι οι μικροί καταστηματάρχες στις γειτονιές. Να γιατί ζητάμε την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας ως το ελάχιστο εκείνο μέτρο προστασίας από την εργασιακή εξουθένωση αλλά και κοινωνικοποίησης και οικογενειακής ισορροπίας, ναι, οικογενειακής ισορροπίας των εργαζομένων στο εμπόριο. Για την Επιτροπή τώρα Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που υπάρχει στο νομοσχέδιο, μακάρι να αρκούσε η σύσταση μιας επιτροπής για να λυθούν τα προβλήματα της ανισοτιμίας της γυναίκας. Αφήστε που ο συγκεκριμένος χώρος μαστίζεται από ελαστικές μορφές εργασίας που είναι και το φυτώριο για τη διεύρυνση αυτής της ανισοτιμίας και χαρακτηρίζεται, όπως και άλλοι βέβαια, από την μεγάλη έλλειψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της μητρότητας. Για τα escape rooms, λέω τώρα κάποιες από τις πιο σημαντικές διατάξεις του νομοσχεδίου, παρότι συνήθως πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις, δεν συμφωνούμε καθόλου με τη λογική της απλούστευσης των διαδικασιών για άδεια έναρξης λειτουργίας, γιατί πρέπει να προλαμβάνονται κατά την άποψή μας ζητήματα ασφάλειας, δημόσιας υγείας, είτε για τις εγκαταστάσεις, είτε για την επάρκεια και φυσικά και για την ασφάλεια του προσωπικού. Σχετικά τώρα με τις διατάξεις για το ηλεκτρονικό phishing,
από το οποίο τελικά επιβαρύνονται μονάχα οι τραπεζικοί καταθέτες, συνήθως οι μικροί, αφού οι διατάξεις και αυτού του νομοσχεδίου είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των τραπεζών και των μετόχων τους, τις οποίες και καθιστούν ουσιαστικά άμυρες ευθυνών αυτές οι διατάξεις. Για να μην ζημιωθούν οι τράπεζες, μας είπε ο κύριος Υπουργός προχθές στην Επιτροπή. Οι μποναμάδες των κυβερνήσεων στις τράπεζες τελειωμό δεν έχουν. Τι ανακεφαλαιοποιήσεις, τι αναβαλλόμενοι φόροι. Στο φίσινγκ θα κολλάγατε. Θα κλείσω με την πόντιση των μπουκαλιών κρασιού στη θάλασσα. Θα χρειαστώ ένα λεπτό μονάχα, κύριε Πρόεδρε. Η διάταξη εισάγεται προκειμένου να νομιμοποιηθεί μία μέθοδος marketing που μέχρι σήμερα εξελίσσεται διεθνώς και στην Ελλάδα με μια ανεξέλεγκτη πόντιση συσκευασιών κρασιού στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν όμως επιστημονικά δεδομένα ότι η μέθοδος αυτή συνεισφέρει στη βελτίωση του ίνου χημικά και οργανοληπτικά. Ενώ από τη στιγμή που το κρασί είναι εμφιαλωμένο, δεν υφίσταται παλαίωση, γι' αυτό η συγκεκριμένη μέθοδος είναι στα όρια της απάτης. Φυσικά, το κρασί θα πωλείται πανάκριβα και τη μέθοδο θα την αξιοποιήσουν οι ισχυρότερες επιχειρήσεις, μεγαλοεινοποιοί και μεγαλοξενοδόχοι που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και έτσι μαζί με τον Αιγιαλό και τις παραλίες θα καταλάβουν και ένα μέρος του βυθού. Υπάρχει όμως εδώ και μία ακόμη πλευρά στο θέμα. Πριν από το κρασί, ξέρετε, πρέπει να υπάρχουν σταφύλια. Την ώρα όμως που εσείς φέρνετε αυτή τη διάταξη, τα σταφύλια ή μένουν στα αζήτητα και πάνω στα κλίματα σαπίζουν ή οι μεγαλέμποροι τα παίρνουν σχεδόν τζάμπα από τους παραγωγούς. Αυτά λέγανε προχθές οι σταφυλοπαραγωγοί του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα, στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ που του συνάντησε στο ποδοχώρι. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι με το κόστος παραγωγής των σταφυλών να φτάνει στα 60 λεπτά, 60 λεπτά το κόστος παραγωγής, οι έμποροι τους πληρώνουν 8 λεπτά. Αφήστε τις καταστροφές που είχαν από φυσικές καταστροφές. Ακούστε τους λοιπόν και αποζημιώστε τους τώρα, επιτέλους, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν. Ελάτε. Και φροντίστε και κόστος παραγωγής μειωμένο να έχουν, αλλά και εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους. Κλείνω με την τροπολογία της κυβέρνησης για τους όρους συμμετοχής. Δεν θα αναφερθώ για τους όρους συμμετοχής των κομμάτων στις εκλογές, με την οποία εισάγονται επικίνδυνες γενικεύσεις και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές, όπως και για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που επικαλείται τον απαράδεκτο τρομονόμο που ποινικοποιεί τη ριζοσπαστική ιδεολογία, την κομμουνιστική ιδεολογία ποινικοποιεί ο τρομονόμος, αλλά για αυτήν την τροπολογία θα τοποθετηθούν στη συνέχεια οι βουλευτές του ΚΚΕ. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.